Πάμε όμως να δούμε το θέμα, την έρευνα της Ελστάτ, η οποία καταγράφει ότι το πρώτο πεντάμινο του 2023 έχουμε αύξηση έως το Μάιο του 2023, δηλαδή, συγκριτικά με το 2020, 12% στους θανάτους, κύριε Κωνσταντινίδη. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη αύξηση. Τα τροχιά ατυχήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα, ναι. Μήπως το 20, ρε παιδί μου, είχαμε και λόγω ήταν ο COVID και δεν κυκλοφορούσαμε πολύ. Θα σας πω λίγο το εξής. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Επί 10 χρόνια μέσα στην κρίση, η κρίση αποδείχθηκε μεταξύ των πολλών δεινών ένας καλός συγκοινωνιολόγος και απάλλαξε τη χώρα από την ισχυρή κυκλοφορία των οχημάτων. Γιατί δεν είχαν λεφτά για βενζίνη, αλλά δεν κυκλοφορούσαν οι άνθρωποι. Στη συνέχεια ήρθε ο COVID, ναι, ο οποίος από τη μία καθήλωσε την κυκλοφορία γιατί δεν κυκλοφορούσαμε, από την άλλη όμως έβγαλε και τον κόσμο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε στο 2022-2023 έχουμε το διπλό φαινόμενο να έχει επανέλθει η κυκλοφορία σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, και ταυτόχρονα ο κόσμος να έχει φύγει από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή έχουμε ένα διπλό φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα στον δρόμο. Βλέπουμε... Αλλά εγώ τι θέλω να πω. Πώς θα επιστρέψουμε στα μέσα μεταφοράς, κύριε Στανίδη? Γιατί αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η μόνη λύση, ναι, είναι μία από τις λύσεις. Αλλά να πούμε λίγο και το εξής, γιατί συζητούμε εγώ τουλάχιστον 30 χρόνια το ζήτημα αυτό. Πολιτική στο ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας των πόλεων μας έχει αποτύχει δυστυχώς στη χώρα μας. Υπάρχει. Απολύτως. Δεν υπήρχε ποτέ. Να. Χαίρομαι που είπατε ότι ένα κόμμα έχει κάποιες θέσεις και τις ανακοίνωσε. Όχι, εγώ και τις διάβασα, γιατί αλλά μου έκανε εντύπωση για μένα. Εξής, κατά τη δική μου άποψη. Και τώρα δεν κάνουμε πολιτική κομματική συζήτηση. Κανένα πολιτικό κόμμα στη χώρα δεν έχει άποψη για την βιώσιμη κινητικότητα. Αυτό δηλαδή που κάνουν εδώ και 20 χρόνια όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις, εμείς είναι ένα τρένο που σφύριξε, το χάσαμε και τι κάνουμε, παρακολουθούμε την αυξανόμενη κίνηση στους δρόμους χωρίς να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Γιατί τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό? Για τον εξής απλούστατο λόγο, διότι το αυτοκίνητο πολλαπλασιάζεται συνεχώς, ενώ οι πόλεις μένουν το ίδιο. Σε αυτό το στούντιο που είμαστε, χωράνε 5.000 άνθρωποι για να κάνουμε μια ομιλία. Καλά, δεν χωράνε. Χωράνε άμα αρχίσουν να έρχονται όμως, άμα αρχίσουν να έρχονται και τους κοιτάμε, να θα γεννήσουν ασφυκτικά. Από την άλλη, υπάρχει μια άλλη ανάγνωση. Σε αυτό το στούντιο είμαστε, πώς είμαστε, 20 άνθρωποι και 20 έχουμε έρθει με ένα αυτοκίνητο. Από την άλλη, 20 φυσικά, αυτοκίνητα. 20 αυτοκίνητα. Γιατί φανταστείτε ότι μέσα στις πόλεις αυτή τη στιγμή, ενώ το ζητούμενο είναι η μετακίνηση του προσώπου, του ατόμου, εμείς εξυπηρετούμε την μεταφορά και μετακίνηση του οχήματος, των χιλίων κιλών της λαμαρίνας, γιατί πίσω από κάθε αυτοκίνητο κρύβεται ερώτηση. Μόνο 1,3 άνθρωποι. Υπάρχει τρόπος, εγώ θα πω για τον Κηφισό παραδείγματος. Να. Κάτι που για να το καταλάβουμε, που μπορεί να γίνει γρήγορα, άμεσα ή δυνατόν. Και να μην έχουμε εκεί που κλείνει, ρε παιδί μου, η φιάλη. Πώς να το περιγράψω. Που όπως, είναι φιάλη... σήμερα, όπως είναι σήμερα. Μπουκάλι. Μπουκάλι το λένε. Είναι bottleneck. Λοιπόν, σήμερα δεν γίνεται εύκολα και γρήγορα κάτι στον Κηφισό και μεμονωμένα. Κατά δική μου άποψη πρέπει να γίνει μια μικρή επανάσταση και να αλλάξουν όλα. Αλλά αυτό δεν βλέπω ότι η πολιτική τάξη το ευνοεί, γιατί δεν καταθέτει, δεν προβληματίζει. Ποιος ασχολείται με το κυκλοφοριακό? Πέστε μου λίγο, ποιον ρωτάμε? Ένα λεπτό, εντάξει, αυτό το είπαμε λίγο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Είπατε να γίνει μια μικρή επανάσταση. Ναι. Τι εννοείτε? Μια μικρή επανάσταση σημαίνει ότι αύριο... Πρακτικά τι εννοείτε? Πρακτικά τι εννοώ? Πρώτον, να γίνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, να γίνει πολιτική συζήτηση. Ότι παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Πάμε πρακτικά. Πρακτικά. Να γίνει ένα συγκρότηση καταρχήν των δομών του κράτους. Το Υπουργείο Μεταφορών πρέπει να γίνει άλλο. Μεμονωμένο ούτε Υπουργείο αυτό Μεταφορών. Σημαίνει τίποτα. Πρακτικά τι πρέπει να γίνει για μένα που βγαίνω στον δρόμο? Ωραία. Ναι, ναι, την αύριο, ναι, να γίνει μια μεγάλη εθνική προσπάθεια και να στραφούμε πλήρως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μέσα μαζικής μεταφοράς τι είναι? Είναι να μισθώσουμε λεωφορεία και να γεμίσουμε την Αθήνα με λεωφορεία για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στη δουλειά. Να επιβάλλεις απαγορεύσεις τώρα. Δηλαδή, εννοείται να επιβάλλεις απαγορεύσεις στο να χρησιμοποιεί όχι απαγορεύσεις, το προσωπικό του όχημα. Θα σας πω λίγο το εξής. Ή όπως στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποιες πόλεις ευρωπαϊκές που έχουν όρια ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό 15 χιλιόμετρα. Φυσικά. Οπότε δεν το παίρνεις εκ των πραγμάτων. Οπότε ναι, δεν μπορεί να πάρεις 15 χιλιόμετρα. Αν θα το ξεπεράσεις το όριο, θα φας 400 ευρώ πρόστιμο. Να, οπότε οδηγείσαι σιγά σιγά στην λύση. Στην Ολλανδία, παραδείγματος, άμα δεν έχεις χώρο στάγνευσης, δεν σου επιτρέπεται να πιάσει δουλειά. Θέλω να πω ότι εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά είναι, μην τα περνάτε στον ντουκού. Είναι σωστά που ακούγονται. Ναι. Το όριο. Το όριο των 30 χιλιόμετρων. Οι χώροι στάθμευσης και αυτά τα λοιπά μπορούν
μπορούν και εδώ να έρθουν. Ωραία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνονται φοβερά και τρομερά. Να πούμε 4-5 πράγματα. Εκείνο που, εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αύριο γεμίζουμε λεωφορεία. Πανίσχυρες λεωφοριακές γραμμές στις οποίες δίνουμε το κίνητρο να κινούνται γρηγορότερα από τα οχήματα. Πώς το κάνουμε αυτό? Μόνο με λεωφορολόγους. Στις οποίες δεν παραβιάζει κανείς. Γιατί όταν την παραβιάζεις, να είναι εκεί η αστυνομία όμως και να την πει Ελλάδα κουμπάρε. Θα σας πω εγώ το εξής. Και για να μην τις παραβιάζεις, επειδή δεν μπορεί να είσαι έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορολόγιο, θα πρέπει η λεωφορολόγιδα να είναι διαχωρισμένη στο οδόστρωμα ως αποκλειστική λωρίδα κίνησης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες γιατί δεν παραβίασε κανένας η λεωφορολόγιδα? Γιατί εφαρμόζονταν οι νόμοι τότε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμασταν στο καλύτερο επίπεδο που έφτασε η χώρα ποτέ όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Ήταν λιγότερα τα αυτοκίνητα, Γιάννη. Είναι οι ίδιοι δρόμοι. Και λιγότερα τα αυτοκίνητα. Ήταν σίγουρα λιγότερα. Όχι τόσο λιγότερα. Πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Πολύ λιγότερα δεν είχαμε, επειδή έχω άποψη για το συγκεκριμένο. Υπήρξε μία, δεν ξέρω, επιφύτηση, μία ομερτά μεταξύ μας. Αυτό είχαμε το κοινωνικό συμβόλαιο. Όχι, φοβόμαστε, μην ξεφτυλιστούμε, παιδιά. Όχι, 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 όχι. Καλά, είναι και τα πρόστιμα. Μην τα πρόστιμα ήταν εκεί. Υπήρχαν τα βαν, τα βαν που, λέει, που μετέφεραν κόσμο ή στελέχη αθλητές προς το Ολυμπιακό στάδιο ή προς τις υποδομές. Και έβλεπες, ήταν σαν να βγαίνει στο δρόμο ασθενοφόρο. Και είχαμε έναν εξαιρετικό πολιτισμό όλοι μας για να εξυπηρετήσουμε το στόχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά.